am fost acolo. Dar știi tu ce l-a de sus, știi? Κυρίε, σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα ραδιοπικάπ ελληνικής κατασκευής του 1950 περίπου, ακριβώς δεν ξέρω. Βλέπετε το μοντέλο και το Made in Greece. Columbia, μια εταιρεία βρετανική, η οποία ήρθε στην Ελλάδα το 1928 περίπου, βρίσκοντας ένα πολύ καλό έδαφος για την πελατεία του, για το χώρο των Βαλκανίων αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Το 1930 έχει πλέον φτιαχτεί το εργοστάσιο, το οποίο όλοι γνωρίζουμε φυσικά από τους δίσκους, το οποίο ήταν ένα πραγματικά μοναδικό εργοστάσιο ηχογράφησης και κατασκευής δίσκων, γραμμοφώνων και ραδιοφώνων. Ραδιόφωνα δεν ξέρω αν έχουν φτιαχτεί πριν από τη λήξη του πολέμου, δηλαδή το 40 και πριν, αλλά άρχισαν σίγουρα έχουμε από το 47 και μετά. Αυτό λοιπόν το ραδιόφωνο, αυτή η συσκευή, ας την πω έτσι, είναι αρκετά ιστορική για την πατρίδα μας. Φέρει ένα pick-up ή καλύτερος όρος είναι ηλεκτρόφωνο, και όλη τη συσκευή εδώ πέρα βλέπουμε ότι το ονομάζει ραδιογραμμόφωνο. Το pick-up τώρα είναι μάρκα Κολάρο. Αυτό επέλεξαν να βάλουν, είναι τύπου AC47 και η ημερομηνία παρακαλώ παραγωγής του 1931. Θα κρίνω αυτή την επιλογή ως πάρα πολύ καλή. Πρόκειται για ένα pick-up, ένα μοτέρ τόσο μέσα, και δίνει απευθείας κίνηση στον άξονα χωρίς σημάδες παθητικούς και ιστορίες, και έχει ένα ρυθμιστή στροφών εδώ, γιατί τα τότε δίχτυα ήταν λίγο μπάχαλο τα εκτός μεγάλων πόλεων, μέχρι να έρθει το αλιβέρι το 53. Και η τάση λειτουργίας του είναι 110-220, γιατί και τότε πριν το 53 πάρα πολλοί περιφερειακοί νομοί και πόλεις λειτουργούσαν με γεννήτριες βρετανικές που βγάζανε 110 βόλτ. Λοιπόν, ας το ακούσουμε λίγο, αν και ο ήχος θα σας απογοητεύσει, γιατί η βελόνα που φέρει είναι χάλια και τροχισμένη. Γυρνάμε το μεταγωγό, κάνουμε πίσω. Για να κοιμηθώ κοντά σου, βάλε με στην αγκαλιά του. Και βλέπετε πηγαίνει και καλά στην αρρύθμιση. Κάπως έτσι κλείνει η ιστορία της Columbia, γύρω αφού λειτουργήσε 60 χρόνια στην Ελλάδα, μέχρι το 1990 περίπου από το 30, απασχόλησε μέχρι και 350 εργαζόμενους
και γκρεμίστηκε χωρίς να μπορέσει αυτό το πράγμα να γίνει ποτέ μουσείο, παρόλα τις επεμβάσεις που είχαν γίνει και τις προσπάθειες. Αυτά λοιπόν, το Κολούμπια θα μας θυμίζει αυτές τις ιστορίες. Λίγο βραχιά. Ο ήχος του μπορώ να πω ότι δεν αριστεύει, αλλά είναι το μεγάφωνο έτσι όπως ήταν και δεν το αλλάζουμε. Αυτά λοιπόν, και λίγα εσωτερικά μέσα. Να πω καταρχήν ότι είχε και καμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας, γιατί ο διακόπτης, η γέφυρα ήταν στα 110, ή ήταν καμένος ή εγώ τον έκαψα γιατί δεν πρόσεξα ακριβώς. Ακολουθεί ό,τι θα δείτε μέσα εσωτερικά, το οποίο για μένα ήταν μια πολύ καλή κατασκευή. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Κολούμπια ανοιχτό. Μετά από ένα πρόβλημα, ο μετασχηματιστής του, όπως βλέπετε εδώ, έχει πάει περίπατο. Βγήκε αυτός, μπήκε ένας άλλος από ένα άλλο ραδιόφωνο. Φαίνεται πιο μικρός, αλλά πιστεύω να είναι εντάξει. Θα δούμε. Τακτοποιήθηκε και αυτή είναι η πρώτη λειτουργική του εικόνα. Φαίνεται να έχει ακουστικό σήμα από την προενισχύτρια, αλλά από RF τίποτα. Και εδώ κάτι ακούει. Καλό και αυτό. Καλό και αυτό. Θα δούμε το. Θα δείξει συνέχεια πόσο θα μπορέσει να αποκατασταθεί. Έχει περάσει λίγη ώρα και έχουμε το πρώτο άκουσμα αυτού του δέχτη. Βεβαίως υπήρχε μια βλάβη, δεν λειτουργούσε. Η λιχνή εισόδου τοπικού τραδοτήκε μέχρι η 6S-α7 είχε μια βλάβη και κοιτάξτε παρακαλώ, αυτή βρίσκεται ούτε το φως του ήλιου δεν περνάει εκεί μέσα, ούτε τίποτα. Είναι σε αυτό εδώ το σημείο εδώ μέσα. Ήθελα να ξέρω αυτός ο μάπας, ο Κολούμπιας που το φτιάξε, πώς θα μπορούσε να επισκευαστεί αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η βλάβη ήταν από καμία πλευρά, δεν μπορεί να δεις τίποτα. Όλα είναι εκεί μέσα. Ούτε να μετρήσεις καν τι τάσεις έχει λιχνία. Στο βάθος. Λοιπόν, ευτυχώς το φταίξιμο ήταν λίγο επιφανειακό και η βλάβη ήταν αυτός εδώ, ο συζευτικός πυκνωτής του κυκλώματος της ταλάντωσης. Έχει προσθεθεί ένα εξωτερικά, είναι αυτός εδώ ο κόκκινος εδώ μέσα, αν μπορεί να φανεί, και λειτουργήσε. Τι να πω, δεν ξέρω. Κατά τα άλλα εδώ είναι όμορφα τακτοποιημένα, έχουν μια καλή διάταξη, αλλά εδώ ο Κολούμπιας παίρνει 0. Να πεις ότι μπορείς από εδώ να δεις τίποτα απολύτως. Τέλος πάντων, η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι λίγο απογοητευτική, αλλά θα το παλέψουμε. Είμαι στους 768 με μείον 50 dBm για να πάρουμε, πες, 0,3 μισό βάτ ακουστική συχνότητας. Τα μείον 50 dBm είναι περίπου 700 μικροβόλτ.
θα δούμε τώρα πόσο θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα. Είσοδο στην κεραία, πυκνωτής, είσοδος, μείον 40 δεν ακούγεται τίποτα, μείον 20 μπορεί και βγάζει, μείον 40 δηλαδή, μπορεί και βγάζει 2 βατ με αυτή την παραμόρφωση στο μέγιστο. Βαστάμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία σαν πρώτη ένδειξη για να προχωρήσουμε και να δούμε πόσο θα βελτιωθεί. Καλά παιδί, το άλλο τα λόγω να είναι μαύρο σαν η μικρή κατά μαύρη ζωή. Αυτά λοιπόν για την Κολούμπια και την ιστορία της. Παρόλη τη σχολαστική καθαριότητα, 2 φορές το έβγαλα, το έβαλα, πέφτουν από κάτω πάνω το μεγάφωνο κάτι ψιλοσκόνες και λέω το καντράρι εδώ. Θα το φυσήξω πάλι, τι να κάνω. Καλή σας νύχτα.